Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι ένας τρελός κόσμος και θα είναι για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, γιατί δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα στο σκηνικό, παρόλο που η ιστορία μεν δεν επαναλαμβάνεται, αλλά υπάρχουν αυτά που λέμε ιστορικές αναλογίες. Καλημέρα από την Άννα Μορφούλη. Και τον Κώστα Μπετινάκη. Και ας αρχίσουμε. Τώρα μόλις έβλεπα στο BBC που προβάλλει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα. Ας αρχίσουμε με το πρώτο θέμα, το οποίο είναι και πρώτο θέμα στο BBC. Επιτέλους θα είμαστε κι εμείς ταυτόχρονα με την διεθνή επικαιρότητα. Είναι αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκάλεσε βέβαια στον κόσμο ολόκληρο μια, όχι έκπληξη, αλλά έναν αποτροπιασμό. Ακριβώς. Αλλά για όσους έχουν πάει σε αυτό το μαγικό τόπο, την Αμερική, και τελευταία φορά είχα πάει ως ανταποκριτής της ιστορικής πλέον ΕΡΤ, απεσταλμένος για να καλύψω τις εκλογές του Δουκάκη, τότε παρακολουθούσα τη διαφήμιση που έκανε ο γνωστός ηθοποιός ο Τσάρλτον Ίστον και έλεγε ότι κληρονόμησα το δικαίωμα να φέρω όπλα από τον προπάπο μου και τον παππού μου και κανένας δεν μου το στερήσει και ιδιαίτερα αυτός ο φιλελεύθερος Μάικλ Ντουκάκης. Ο Ντουκάκης, να φανταστείτε ότι ήταν ο πλέον συντηρητικός που έχει εμφανίσει μέχρι τώρα το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτός ο μικρός πρόλογος για να πούμε δύο λόγια για τη σφαγή που έγινε από ένα μακελιό που ξεκίνησε από έναν οπλοφόρο που κατόρθωσε και διείσδυσε σε μια αμερικανική ναυτική βάση. Ακριβώς. Θα δούμε πρώτα το βίντεο και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτό έγινε χθες στην Ουάσιγκτον, λοιπόν, όπως είπαμε και πριν. Ένας ένοπλος, ο 34χρονος Άρων Αλέξης, ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης του μακελιού. Έχουμε 13 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης, να πούμε ότι σκοτώθηκε από την αστυνομία. Ήταν από το Fort West του Τέξας και είχε υπηρετήσει στο ναυτικό του την περίοδο 2007-2011. Να πούμε, Κώστα, ότι είχε συλληφθεί και στο παρελθόν. Είχε συλληφθεί για δύο φορές στο παρελθόν. Ακριβώς. Εκείνο που κάνει εντύπωση, βέβαια, είναι ότι σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία μέσα σε στρατιωτική βάση. Δηλαδή, το θέμα της ασφάλειας στρατιωτικής βάσης το επισημαίνει σε αποκλειστικό του πρώτο θέμα το Time σήμερα, το περιοδικό το αμερικάνικο, που λέει ότι για λόγους οικονομίας είχαν περιοριστεί τα μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική αυτή ναυτική βάση και σύμφωνα με πόρισμα που θα κυκλοφορήσει σύντομα είχε παραδοθεί η ασφάλεια της ναυτικής βάσης σε ιδιώτες σεκιουριτάδες, όπως λέμε. Ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Ο Αλέξης πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε για να περάσει μέσα στη βάση την ταυτότητα κάποιου άλλου, αλλά δεν έχουν μάθει ακόμα, δεν έχει ξεκαθαριστεί πού βρήκε αυτή την ταυτότητα ο Αλέξης. Στο ίδιο δημοσίευμα του περιοδικού αναφέρει ότι υπήρχαν ήδη 52 περιστατικά ατόμων τα οποία κατόρθωσαν να μπουν χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένα στην ίδια αυτή βάση. Και βέβαια έφτασε αυτό το επεισόδιο και η τραγωδία για να βγουν αυτά στη φόρα. Από την ιδιωτική εταιρεία Security, καταλήγει το δημοσίευμα, αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο και εκεί βρισκόμαστε τώρα, στις ανακρίσεις και τα λοιπά. Στις ανακρίσεις, βέβαια. Να τονίσουμε ότι ο πατέρας του Αλέξης, τότε το 2004 που είχε συλληφθεί, είχε δηλώσει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα διαχείρισης θυμού. Και στο ένα περιστατικό, όταν είχε συλληφθεί στο Σιάτλ για πυροβολισμούς ελαστικών αυτοκινήτου, το οποίο ήταν παρκαρισμένο σε ένα χώρο στάθμευσης, είχε πει ο ίδιος ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα ξεσπάσματος, δηλαδή είχε θυμώσει και ξέσπασε.
Σύμφωνα με το Associated Press όλα Εκείνο αυτά. Που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στην ιστοσελίδα το περιοδικό New Yorker, το οποίο είναι έξω από αυτά τα ζητήματα της άμεσης επικαιρότητας, απασχολείται και έχει ένα περιστατικό που λέει ότι άκουσαν οι άνθρωποι που ήταν, λέει, στην καφετέρια της βάσης, άκουσαν ξαφνικά τους πυροβολισμούς και μέσα σε λίγα λεφτά, λέει, βρέθηκαν να έχουν σκοτωθεί 13 άτομα. 13 άτομα. Είναι συγκλονιστικό πως ένας άνθρωπος μπήκε μέσα με όπλο. Αλλά είπαμε, τα θέματα ασφάλειας είχαν μειώσει λίγο. Και τα θέματα ασφάλειας, ναι. Και κανένας δεν αγγίζει το θέμα της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσοι προσπάθησαν να το αγγίξουν, φαίνεται ότι την πληρώσανε. Η πολιτική που εφαρμόζεται εκεί πέρα είναι ότι είναι η πολιτική των καουμπόιδων, δηλαδή, να το πούμε, ναι. με απλά λόγια, γιατί εμείς εδώ πέρα ευτυχώς έχουμε κατορθώσει και περιορίσαμε την οπλοκατοχή ελπίζω στα απολύτως απαραίτητα, γιατί στα αναγκαία μάλλον, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με ενοχλεί. Είναι θέματα βίας και η βία είναι, νομίζω, έξω από την κοινωνική μας κουλτούρα. Σωστά. Θα προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα. Θα προχωρήσουμε, ναι, πάλι τα διεθνή από τον τρελό κόσμο που ζούμε. Έχουμε στη Συρία ένα νέο επεισόδιο. Αυτή τη φορά οι Τούρκοι δημιουργούν ένταση πάλι στην περιοχή. Έχουμε την κατάρριψη ενός συριακού ελικοπτέρου. Συριακού ελικοπτέρου το μεσημέρι της Δευτέρας. Το ελικόπτερο συνετρίβει στο έδαφος της Συρίας. Θα μπορέσουμε να δούμε και κάποια πλάνα, τα σχετικά ντοκουμέντα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, όπως βλέπουμε τώρα. Τα σχετικά ντοκουμέντα δημοσιοποιήθηκαν λίγες ώρες αργότερα από τη στιγμή της κατάρριψης του ελικοπτέρου. Βλέπουμε καρέ-καρέ την πτώση του. Είναι συγκλονιστικό και αυτό το γεγονός. Στο ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύτηκε από συριακό μέσο ενημέρωσης, αυτό που βλέπουμε, εμφανίζεται την ώρα... Βλέπουμε το ελικόπτερο την ώρα που πέφτει. Τα πλάνα πραγματικά. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας σε επίσημη ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι το συριακό ελικόπτερο παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο κατά 2 χιλιόμετρα και χτυπήθηκε από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στις 2 και 27 για να πέσει τελικά στο συριακό έδαφος, όπως είπαμε, σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από τα σύνορα με την Τουρκία. Το ελικόπτερο ήταν ρωσικής κατασκευής τύπου MI-17, Κώστα, αν τα λέω σωστά. Δεν το ξέρω. Έγινε αντιληπτό από τις τουρκικές αρχές στις 2:20. Όπως υποστηρίζουν οι τουρκικές αρχές. Όπως υποστηρίζουν, βέβαια, ναι. Την ώρα που πετούσε σε απόσταση 48 χιλιόμετρων από τα σύνορα με την Τουρκία. Φυσικά υπήρχε μια προειδοποίηση. Που λένε οι Τούρκοι πάλι. Όντως. Και δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έβαλαν κατά του ελικοπτέρου. Δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος έκανε λόγο για ενέργεια της Τουρκίας που έγινε σε συριακό έδαφος σε απόσταση 400 μέτρων από τα σύνορα και τόνισε πως η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία περίπτωση την παραβίαση των συνόρων της. Άρα προληπτικά μόλις πλησίαζε, τώρα το ξεκαθάρισαν. Ευτυχώς είναι ειλικρινής ο Νταβούτογλου μέσα στην παντοδυναμία της τουρκικής στρατιωτικής ισχύος. Ομολόγησε ότι δεν είχε περάσει. Ναι, δεν είχε περάσει. Ήταν σε απόσταση 400 μέτρων και προληπτικά προχώρησαν, λοιπόν, στην κατάρριψή του. Εξάλλου οι Τούρκοι έχουν συνηθίσει να παραβιάζουν τους ενέαριους χώρους. Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο και αυτό δεν μας πείθουν και δεν μας έπεισαν από την αρχή ότι επρόκειτο για παραβίαση του. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο να προκαλέσει επεισόδιο Άσαντ όταν έχει τέτοιο πρόβλημα μέσα στο εσωτερικό του, με τον εμφύλιο. Για τον οποίο εμφύλιο οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχεις να μας πληρώσει γι' αυτό το περιστατικό. Μόνο ότι ο ένας από τους δύο πιλότους εχμαλωτίστηκε και ο δεύτερος αγνοείται. Έπεσε το ελικόπτερο μέσα και εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Ναι. Άρα δεν παραβίασαν οι Τούρκοι το συριακό έδαφος, απλώς αυτός εθελοντικά πήγε και παραδόθηκε στους Τούρκους. Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία επεξεργάζονται μαζί με τη Γαλλία σχέδιο ψηφίσματος με αυστηρά χρονικά όρια
και σοβαρές κυρώσεις για τη Συρία, όπως φάνηκε από τη χθεσινή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στη Γαλλική Πρωτεύουσα των τριών Υπουργών Εξωτερικών. Στην πραγματικότητα όμως η συνάντηση αυτή έγινε για να κλέψουν τις εντυπώσεις που έχει προκαλέσει η ειρηνευτική παρέμβαση της Ρωσίας, που μάλλον έσωσε τον Αμερικανό Πρόεδρο από ενδεχόμενη πολιτική ήττα στο Κογκρέσο. Εκείνο που δεν έχει προβληθεί πάντως και επισημαίνεται από το σημερινό Σπίγκελ είναι το υπόβαθρο της πρότασης Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά πως ενδεχόμενη διασπορά της τρομοκρατίας λόγω δυναμικής δυτικής επέμβασης στη Συρία θα είχε αντίκτυπο στην εύθραυστη ηρεμία που επικρατεί στην Τσετσενία, που όπως είναι γνωστό επικρατούν και οι Ισλαμιστές. Η πλειοψηφία των κατοίκων φυσικά είναι. Στόχος των τριών δυτικών χωρών, που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι να συνταχθεί ένα δυνατό σχέδιο ψηφίσματος, όπως διαφημίστηκε στην press conference που ακολούθησε, το οποίο θα ερμηνεύει και θα θέτει σε εφαρμογή τη ρωσοαμερικανική απόφαση που λήθηκε πρόσφατα στη Γενέβη με συγκεκριμένη ατζέντα και χρονοδιαγράμματα. Είναι αυτό που επιμένουν οι Αμερικανοί, να είναι αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα. Απαράδεκτα στερεότυπα για τη Ρωσία να παράγονται βέβαια συνεχώς από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, προκειμένου όχι απλώς να δημιουργήσουν αλλά και να εμπεδώσει την κοινή γνώμη την αρνητική εικόνα μιας αντιδημοκρατικής χώρας και ενός ηγέτη δικτάτορα πρώην στελέχους της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Παρόλο που η πρόσφατη ρωσική πρόταση, η οποία διατυπώθηκε από τον πρόεδρο Πούτιν, προσπάθησε να αλλάξει μια καθιερωμένη άποψη που είχαν στη Δύση από την εποχή που κυριαρχούσε η αντισοβιετική προπαγάνδα, ο Πούτιν με την πρότασή του για τα συριακά χημικά όπλα απέτρεψε μια πολεμική σύγκρουση από την οποία κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τα επακόλουθα. Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα Ρωσία πέρα από τα πρωτοσέλιδα, είναι δύσκολο να ανατραπεί μια θεώρηση που επί δεκαετίες κυριαρχούσε για τη Ρωσία. Είναι δε πάρα πολλοί εκείνοι που δεν μπορούν να διακρίνουν τις ανατρεπτικές αλλαγές που έχουν γίνει στο ρωσικό πολιτικό σύστημα. Από τα διεθνή και τη Συρία θα ήθελα τώρα να μεταφερθούμε στην αίθουσα σύνταξης, γιατί τις τελευταίες μέρες πολύ έχουμε ταρακουνηθεί. Όντως, παρατηρείται μια συνεχής έτσι και αυτή η σεισμική δραστηριότητα έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο και φυσικά ιδιαίτερα τους κατοίκους της Αμφίκλειας. Έχουμε την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα να μας πει λίγα για τον σεισμό. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Τηλεακροατές σας. Πράγματι μιλάμε για μια συνεχόμενη σεισμική ακολουθία. Ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου με έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Αμφίκλειας, εκεί όπου προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές στα σπίτια της ευρύτερης περιοχής. Χθες είχαμε ακόμα μία ισχυρή σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και από το γερμανικό το Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπολογίστηκε ο σεισμός 5,3 βαθμούς. Σήμερα το πρωί είχαμε 2 ασθενείς σεισμικές δονήσεις, 3,8 και 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στο ίδιο επίκεντρο. Μιλάμε για το αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Zoogla.gr επικοινώνησε με το αστεροσκοπείο Αθηνών τώρα το πρωί, όπου μας είπαν ότι πρόκειται για μια μετασεισμική ακολουθία. Είναι κάτι στην ουσία αναμενόμενο σύμφωνα με τους σεισμολόγους, γιατί κυρίως μετά από έναν τόσο μεγάλο σεισμό θα συνεχίσει να κάνει σεισμούς, θα συνεχίσουν να σημειώνονται δονήσεις στην ίδια περιοχή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως έγινε και με τον πρώτο σεισμό στις 7 Αυγούστου. Δεν έχουμε πληροφορίες για ζημιές ή κάποιους τραυματισμούς. Όχι, ούτε χθες. Είχαμε μόνο κάποιες μικρές υλικές ζημιές από σπίτια που ήδη είχαν υποστεί ζημιές και στις 7 Αυγούστου. Τώρα, οι σεισμολόγοι
εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Ο Γεράσιμος Χουλιάρας, ο δόκτωρ Γεράσιμος Χουλιάρας και κύριος ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχε δηλώσει τότε στις 7 Αυγούστου ότι δεν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, το 5,1, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε δηλαδή εχθές, όπου παρουσιάστηκε ακόμα ένας σεισμός. Το παρακολουθούν το φαινόμενο και θα δούμε ποια είναι η εξέλιξή του, καθώς είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ, Λουστιγκάκη. Βεβαίως. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο. Είναι ένας τρελός κόσμος. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πάλι από το διεθνή χώρο. Ένα εντυπωσιακό θέμα, το είχαμε πει και χτες. Έγιναν οι προσπάθειες για την ανέλκυση του μεγάλου αυτού υπεροκειανίου, μιας τραγωδίας που είχε συμβεί πριν από το χειμώνα, το Δεκέμβρη. Πριν από 20 μήνες. Ναι. Εστεύτηκε με επιτυχία η επιχείρηση των 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Ευρώ. 600 εκατομμυρίων. Συγγνώμη. Ευρώ. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση για την ανέλκυση του Κώστα Κονκόρντια. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 9 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα 10 ώρα Ελλάδος. Υπήρχε κάποια καθυστέρηση λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σχεδόν 2 χρόνια λοιπόν μετά τη βύθισή του στα ανοιχτά του νησιού Τζίλιο στην Ιταλία, οι εργασίες ήταν σε πλήρη εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και λίγα λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο υπεύθυνος της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, ο Φράνκο Γκαμπριέλη, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση περιστροφής και ανόρθωσης του πλοίου ολοκληρώθηκε. Βλέπουμε εδώ και πλάνα από τις εργασίες που έγιναν το βράδυ. Το σκάφος ουσιαστικά έχει φτάσει σε κατακόρυφη θέση. Βλέπουμε εδώ πώς ήταν. Ήταν βυθισμένο από την δεξιά του πλευρά. Πλέον το έχουν φέρει σε κατακόρυφη θέση. Και ο κύριος Γκαμπριέλη επισήμανε επίσης ότι το πλοίο έχει τοποθετηθεί σε ειδικές πλατφόρμες. Ουσιαστικά τι έχει γίνει? Το πλοίο πήρε μια κλίση 65 μοιρών
και όλα είναι έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δεύτερη φάση του σχεδίου ρημούλκησης και απομάκρυνσης φυσικά του πλοίου από το σημείο που βρίσκεται εκεί 20 μήνες μπροστά σαν φάντασμα στο λιμάνι του Τζίλιο. Η επιχείρηση, όπως είπαμε, θα κοστίσει συνολικά 600 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό το ότι όλα πήγανε καλά. Είχαν πει ότι θα κρατήσει 10 με 12 ώρες όλο αυτό, ίσως πήρε και λίγο παραπάνω για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Και περιμένουμε τώρα να περάσουν στην δεύτερη, να το απομακρύνουν δηλαδή από το λιμάνι του Τζίλιο. Θετικούς, έτσι, ευχαριστημένους. Έχουμε ένα άλλο θέμα που ψάρεψα το πρωί στο διαδίκτυο, ναι, το οποίο θα έχει και ενδιαφέρον, γιατί σταματήσαν την εξόρυξη χρυσού στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, μπράβο, ναι. Η ρουμανική κυβέρνηση ανέστειλε το σχέδιο εξόρυξης χρυσού στην περιοχή Ρώσια Μοντάνα. Οι κάτοικοι του οικισμού στην περιοχή αυτή της Τρανσυλβανίας έχουν κάθε λόγο να χαίρονται, αφού κατάφεραν μια σημαντική επιτυχία ενάντια στα αμφιλεγόμενα σχέδια της ρουμανικής κυβέρνησης, οδηγώντας την να υποχωρήσει οριστικά στο θέμα της εξόρυξης χρυσού από την εταιρεία καναδικών και ρουμανικών συμφερόντων, Russia Montana Corporation. Mm-hmm. Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε την εξόρυξη 300 τόνων χρυσού και 1.600 τόνων αργύρου με κυάνιο, μέθοδος η οποία θεωρείται εξαιρετικά επιβαρυντική για το περιβάλλον. Το γνωρίζουμε και εμείς από τα γεγονότα στη Χαλκιδική. Ένας κάτοικος της Russia Montana παραμένει επιφυλακτικός και δηλώνει χαρούμενος μεν, αλλά ακόμα δεν νιώθει σίγουρος ότι δεν θα χάσει το σπίτι του. Προς το παρόν υπάρχει μόνο μια πολιτική δήλωση κατά του συγκεκριμένου σχεδίου, αλλά κανένα νέο νομοθέτημα που να απαγορεύει την εξόρυξη χρυσού με κυάνιο, υποστηρίζει ο Ευγέν Νταβίντ. Και αφού περάσαμε στη Ρουμανία, μπορούμε να περάσουμε πάλι στην Ελλάδα. Έχουμε μια νέα επίθεση φιλίας της Μόσχας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Είναι μια παρουσία πολυμελούς κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής την πρόεδρο της Άνω Δούμας, mm-hmm, που είναι το τρίτο σημαντικότερο πρόσωπο στη Ρωσία και μια από τις 100 θεωρούμενες 100 ισχυρότερες γυναίκες στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes. Την αποκαλούν νέα Μέρκελ και είναι σύμμαχος του Πούτιν. Έχει πίσω της 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην πολιτική και δηλώνει λάτρης της χώρας μας. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι η Βαλεντίνα Μετβιένκο, μπερδεύω τη γλώσσα μου, έχει διατελέσει και πρεσβευτής της Ρωσίας στη χώρα. Σωστά. Όταν ο Λένι διακήρυτε ότι κάθε μαγείρισα πρέπει να μάθει να κυβερνά το κράτος, διασφάλιζε την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις εξουσίας στην τότε Σοβιετική Ένωση. Και θυμίζουμε ότι μια από τις σημαντικότερες παρουσίες ήταν της Βαλεντίνα Τερεσκόβα στο διάστημα. Μαζί όμως με την Σοβιετική Ένωση πέρασε στην ιστορία και ειδικές ποσοστώσεις που έχουν καθιερωθεί για τις γυναίκες. Και έτσι στη ρωσική κοινωνία δεν έχουμε την αντιπροσώπευση όπως στις άλλες χώρες. Ναι. Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που έχει έρθει στη χώρα είναι με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, τη Βαλεντίνα Ματβιένκο, όπως είπαμε. Με την οποία συναντήθηκε ο κύριος και συναντήθηκε Σαμάρας, ο Πρωθυπουργός. Ανάμεσα στους επισκέπτες που από τη Ρωσία βρίσκονται και στελέχη κορυφαίων ρωσικών εταιριών όπως των ρωσικών σιδηροδρόμων, της Rosneft, mm-hmm, και άλλοι που επιμένουν να δείχνουν ενδιαφέρον για τις ιδιωτικοποίησεις στην Ελλάδα. Στην ημερήσια διάταξη είναι τώρα η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και οι Ρώσοι ξανάρχονται μετά την αποτυχία της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ. Θα δοκιμάσουν για δεύτερη φορά να αποκτήσουν ένα άλλο μεγάλο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δημοσίου, γεμάτο προβλήματα και υπερχρεωμένο, όπως μας το έχουν καταντήσει. Στη Μόσχα δεν το κρύβουν ότι οι σιδηρόδρομοι και τα λιμάνια πάνε πακέτο, όταν μάλιστα ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση μπορεί να προταθεί και το τερματικό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Αν γίνει αυτή, αν γίνει αυτό, σκοπεύουν, όπως λένε, να ρίξουν αρκετό χρήμα για επενδύσεις στην ανάπτυξη και την αναδιοργάνωση των σιδηροδρόμων. Η αλήθεια είναι ότι το τόνισε ότι υπάρχει ρωσικό ενδιαφέρον για τον ΟΣΕ. Υπενθυμίσουμε τον Ιανουάριο του 2012, η Βαλεντίνα Ματβιένκο, όταν είχε υποδεχτεί τότε στη Μόσχα τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε για κάποιους πολιτικούς στην Ελλάδα που δεν τηρούν συμφωνίες. Τότε ο τωρινός πρωθυπουργός, που ήταν εν δυνάμει πρωθυπουργός τότε, απάντησε ότι ο ίδιος τηρεί τις υποσχέσεις του. Σήμερα έχει πρωθυπουργική εμπειρία 15 μηνών και οι Ρώσοι ευελπιστούν ότι θα υπάρξει πλέον συνεργασία. Η Βαλεντίνα Ματβιένκο είναι μια εξαίρεση στην πολιτική ζωή της Ρωσίας, που είναι γνωστή πατριαρχική χώρα, όπου οι γυναίκες δεν έχουν αντιπροσωπευτική παρουσία, όπως είπαμε, ναι, και είναι ελάχιστες αυτές που κατορθώνουν να φτάνουν σε ανώτατα αξιώματα. Μάλιστα. Κατά τη χθεσινή συνάντηση που είχε η κυρία Ματβιένκο με τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Σαμαράς απίφθινε πρόσκληση, να πούμε, στον Ρώσο Πρόεδρο, στον Βλαντιμίρ Πούτιν, να επισκεφθεί την Ελλάδα. Που είδαμε ότι ήταν έτσι πολύ αυτό θερμό. Θα το μάθουμε τι θα γίνει εν καιρό. Πάντα υπάρχουν κάποιες επικοινωνιακές καλές συγκυρίες για τις ελληνορωσικές σχέσεις. Αυτό αποδείχθηκε με μια πρόσφατη δημοσκόπηση που έδειξε ότι οι Έλληνες υποστηρίζουν κατά 63% τις ρωσικές προσπάθειες που κάνουν στο Συριακό, με δεύτερους τους Νοτιοκορεάτες. Αν σημειωθεί ότι αυτές οι δύο χώρες θεωρούνται από τις κυριότερες συμμάχους και μέσα στο, η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ, η άλλη είναι στον Οργανισμό Ασφάλειας της Ασίας. Έλληνες, λέει το σχόλιο που έκανε το Ιταρτάς, ήταν ότι έχουν συμπάθεια πάντα προς τους Ρώσους και λόγω της Ορθοδοξίας, αλλά με τους Νοτιοκορεάτες συμβαίνει ότι προσπαθούν να έχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία προκειμένου να κερδίσουν κάτι απέναντι με τους Κινέζους, που είναι πάρα πολύ καλή σύμμαχη με τη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στον εκλογικό θρίαμα των χριστιανοκοινωνιστών στη Βαυαρία, που εξακολουθεί να είναι επίκεντρο της επισκόπησης των γερμανικών εφημερίδων. Ναι, βέβαια. Επειδή νικητής, βέβαια, των βαυαρικών εκλογών αναδείχθηκε ο πρόεδρος του ΤΣΕΣΟΥ, τοπικός πρωθυπουργός και κυβερνητικός εταίρος της Άγγελα Μέρκελ, ο Χόρτς Ζέχοφερ, που κατάφερε να αποσπάσει μετά από 5 χρόνια την απόλυτη πλειοψηφία και μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη πενταετία χωρίς τον εταίρο του, τους φιλελεύθερους του FDP, οι οποίοι υπέστησαν πανολεθρία και εξαφανίζονται από το πολιτικό σκηνικό της Βαυαρίας. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα κατάφερε να βελτιώσει τα ποσοστά του σε αντίθεση με τους πράσινους που είχαν απώλειες. Αυτοί οι συσχετισμοί δεν θα είχαν τόση σημασία αν μόλις την επόμενη Κυριακή δεν γίνονται ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία και στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι Βαυαροί ψηφοφόροι έδωσαν χτες την ψήφο τους με τοπικά κριτήρια. Παρ' όλα αυτά όμως τα κόμματα έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους για τις εθνικές εκλογές. Τι θα προκύψει μετά την Κυριακή? Το πιθανότερο, όλοι λένε, συνασπισμός χριστιανοδημοκρατών με σοσιαλδημοκράτες. Γκρόσε κοαλισιόν, όπως είχε γίνει και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Και αυτό πρακτικά, δηλαδή, επειδή όλοι στοιχηματίζουν στη Γερμανία ότι το FDP, ο σημερινός εταίρος κυβέρνησης, δεν πρόκειται να συγκεντρώσει το 5%, βρίσκεται σε μεγάλη κάμψη. Θέλουν, σύμφωνα με την εκστρατεία ή του FDP, να έχουν μια προσπάθεια να τους ψηφίσουν ψηφοφόροι της Χριστιανικής Δημοκρατίας, του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, του κόμματος κυρίας Μέρκελ,
Αλλά η Μέρκελ δεν θέλει να χάσει ψήφους για να μπουν και το FDP στο κοινοβούλιο. Αλλά η Μέρκελ δεν θέλει να χάσει ψήφους γιατί για το ενδεχόμενο ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με τους σοσιαλδημοκράτες, θέλει οι χριστιανοδημοκράτες να έχουν όσο δυνατόν μεγαλύτερη δύναμη για να το διαπραγματευτούν. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε και όλα αυτά τι θα γίνει. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Έτσι μετά από αυτή την ατμόσφαιρα των γεγονότων και με τους σεισμούς και με τις οικονομικές δυσκολίες και με την ατμόσφαιρα την πολεμική στη Συρία, έχουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Δουατζή, ο οποίος κάθε χρόνο μας φέρνει μια πολύ ωραία εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Όντως. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Είναι η τρέλα που κουβαλάω, φίλε μου Κώστα, που θέλω να ακούγεται η ποίηση, το όνειρό μου είναι η ποίηση να διαχέεται σε δημόσιους χώρους και να γίνεται κοινό κτήμα. Είναι γνωστή και η δραστηριότητά σου, η ποιητική η δικιά σου και η αγάπη σου για αυτό το είδος της λαϊκής τέχνης. Εγώ θα την πω πολύ λαϊκή τέχνη. Παρόλο που οι σημερινοί κουλτουριάριδες θέλουν να την έχουν πιο ελίτ. Ναι, ακριβώς αυτό είναι που κάνουμε για δεύτερη χρονιά φέτος με τον εγώ, ο Κώστας ο Κρεμίδας, ο επίσης ποιητής και εκδότης του περιοδικού Μανδραγόρας και ο Άγγελος Φακιανάκης που έχει την επιμέλεια του μουσικού μέρους. Μάλιστα. Απόψε λοιπόν, στις 7.30. Ναι. Στην πλατεία Κλαθμόνος. Ναι, καλούμε λοιπόν στην πλατεία Κλαθμόνος στις 7.30 το βράδυ σήμερα τον κόσμο να ακούσει ποιητές ζώντες να απαγγέλουν, γύρω στους 25 ποιητές και άλλους τόσους καλλιτέχνες, αρκετά γνωστούς. Και... Μπορείς να μας πεις μερικά ονόματα χωρίς να παρεξηγηθείς από αυτά που... Σας λέω τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν. Ναι. Άντε Παράν, Θάνος Ανεστόπουλος, Ηλίας Βαμβακούσης, Φωτεινή Βελεσιώτη, Χάρης Γιούλης, Δημήτρης Κανελόπουλος, Κώστας Καράλης, Ζαχαρίας Καρούνης, Κέτη Κουλιά, Φροδίτη Μάνου, Νότης Μαυρουδής, Γιώργος Μεράτζας, Γιάννης Μίτσης, Νεοκλής Νοφιτίδης, Κώστας Παρίσης, Ιρό Σάια, Μόρφο Τσαϊρέλη, Σάκης Τσιλίκης, Γιώργος Τωσικιάν, Κώστας Χαριτάτος, Δημήτρης Ψαριανός. Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες μας. Πολύ ωραία. Και... Σας λέω τώρα πολύ... μεταξύ άλλων ότι έχουμε η μισή από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά. Έχουμε μέχρι 20. Ναι, αλλά και πολύ γνωστά ονόματα ταυτόχρονα ανάμεσα. Ναι, για τους νέους κυρίως. Εγώ που είμαι μεγαλύτερος δεν τους ξέρω όλους για να είμαι ειλικρινής. Αλλά από ό,τι μαθαίνω είναι πολύ σημαντικά ονόματα στον χώρο τραγουδιού. Είναι όντως πολύ σημαντικά ονόματα, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Η Άννα η Μορφούλη ξέρει καλύτερα από εμάς που είμαστε κάποια ηλικία. Γιατί είναι νεότεροι προφανώς. Προφανώς. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι όλοι οι συντελεστές λειτουργούν εθελοντικά. Δεν πληρώνεται κανείς. Η στήριξη του Δήμου Αθηναίων είναι σημαντικότατη διότι μας δίνει όλη την υποδομή όπως καταλαβαίνετε, τα πάλκο, τεχνολογικό εξοπλισμό κτλ. Τα τραγούδια που θα ακούσουν όλα είναι μελοποιημένη ποίηση. Και αυτό είναι σημαντικό. Και ο στόχος μας είναι μέσα σε όλο αυτό το νοριμαγδό που ζει ο τόπος, αυτή την ασφυκτική γκριζάδα που ζούμε, να δώσουμε ένα παρόν. Και να πούμε ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι κλεισμένοι σε καμιά σοφίτα, δεν είναι τα ψώνια τα απομονωμένα, οι ποιητές και οι συνθέτες και οι τραγουδιστές, αλλά είναι άνθρωποι που ζουν, είναι μέσα στον κόσμο, παράγουν, στηρίζουν τους δοκιμαζόμενους πολίτες και στέλνουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αντίστασης σε αυτή την κατήφια που ζούμε. Θέλω να σας πω ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μένα τουλάχιστον είναι ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε κομματικό καπέλωμα. Δηλαδή μπορέσαμε εμείς δύο άνθρωποι με όπλο την ποίηση και τη μουσική να κινητοποιήσουμε χιλιάδες ανθρώπους. Πέρσι πρώτη φορά που δεν είμαστε και τόσο καλοί στην οργάνωση είχαμε 2.500 ανθρώπους στην πλατεία Κλαθμόνος. Σήμερα ελπίζω να πλημμυρίσει η πλατεία. Το ελπίζω. Γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει και πολύ συχνά στο κέντρο της Αθήνας.
να ακούγεται ποιήση και μουσική. Νεοφανές, νεοφανές. Και είναι σημαντικό αυτό που είπες ότι τα τραγούδια όλα είναι μελοποιημένη ποιήση, γιατί αν σε κάτι αξίζει αυτό που λέμε η έντεχνη ελληνική μουσική, είναι ότι έκανε πέρασε στον κόσμο πολύ γνωστούς ποιητές όπως ο Σεφέρης, ο Ελίτης. Να μην παραλείψω άλλους, είπα τους δύο σημαντικότερους, που βραβευμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούς να σιγοτραγουδούν γνωστά ποίηματα ή άγνωστα για το ευρύ κοινό. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, γιατί πολύ συχνά ακούμε που είναι οι διανοούμενοι, που είναι οι καλλιτέχνες, που είναι αυτοί μέσα στην κρίση και γιατί είναι εξαφανισμένοι. Οι άνθρωποι που παράγουν έργο τέχνης δεν είναι υποχρεωμένοι να βγαίνουν και να βγάζουν πολιτικούς λόγους. Θεωρώ ότι και μόνο η προσφορά, η παραγωγή έργου και η διάχυσή του στην κοινωνία είναι ύψιστη πολιτική πράξη. Ό,τι ανεβάζει το επίπεδο των ανθρώπων ως ευαισθησία και ως κριτική σκέψη, είναι πράξη πολιτική. Ναι. Δεν στηρίζεις με την παροχή πολιτισμού τον αγώνα του ανθρώπου για δικαίωμα στην ελευθερία, στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, όλα αυτά που συνιστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Την οποία... Επιτέλους να σταματήσει αυτό το παραμύθι που είναι οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι. Παράγουν ο καθένας στο χώρο του και δίνουν στον κόσμο πράγματα. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, αλλά... Όχι, συμφωνούμε απόλυτα και ιδιαίτερα αναφέρθηκε σε πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι άνθρωποι που τα διεκδικούν βρίσκονται στους δρόμους. Δηλαδή για την παιδεία, για την εκπαίδευση δηλαδή, για την υγεία, για αυτά τα πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα και τα οποία έχουμε βρεθεί σε... Έχει βρεθεί ένας κόσμος, ολόκληρη η κοινωνία θα έλεγα, γιατί είναι εξαρτήματα της κοινωνίας και μάλλον η κοινωνία εξαρτάται από αυτά, είναι σε απόγνωση για τις στερήσεις που υφίσταται. Επίσης παρέλειψα να σας πω συγγνώμη ότι την παρουσίαση θα κάνει η κυρία Μαρίνα Λαχανά, η οποία είναι γνωστή και από τη δουλειά της στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στην ΕΡΑ. Ναι. Και θα έχουμε την εικαστική υποστήριξη του Μιχάλη Αμαραντού, του ζωγράφου, με τον Απολέοντα τον Ροντογιάννη, ο οποίος βιντεοσκοπεί την εκδήλωση και περνάει τα κομμάτια στο ίντερνετ, που είναι μια προσφορά και αυτή πολύ σημαντική. Πολύ ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανέφερες και κάτι και θα το κάνω, θα δράξω την ευκαιρία που λέγεται. Επειδή εμείς πρώτο συνεργαστήκαμε στην ΕΡΤ και είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, να δώσω χαιρετισμούς στα παιδιά που αγωνίζονται ακόμα εκεί στην Αγία Παρασκευή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο. Ευχαριστούμε και εμείς. Ένα μικρό διάλειμμα πάλι. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Επίτηδες έβαλα το διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να περάσουμε από την πάρα πολύ ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας σε λίγο, από ένα ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά ενοχλητικό, νομίζω. Ήταν αυτή η περίφημη δήλωση του αρχηγού του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, του κ. Καμένου. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση. Εξαιρετικά ενοχλητικό να βγαίνει ένας πολιτικός και μάλιστα αρχηγός κόμματος και να προτρέπει τον κόσμο σε βιαιότητα. Σε μια εποχή που λείπει η αξιοσύνη και η αξιοπρέπεια, αυτός ο λαός χρειάζεται μια άλλη πολιτική καθοδήγηση. Δυστυχώς, και εκφράζω την προσωπική μου άποψη, εξάλλου τη φάτσα μου βλέπετε, αυτό που λένε ότι σε αυτό το λαό που αυτοί οι πολιτικοί αξίζουν, εγώ διαφωνώ πλήρως. Ναι, νομίζω ότι δεν μας αξίζουν τέτοιοι πολιτικοί. Λυπάμαι που το λέω έτσι και παίρνω τέτοια θέση προσωπικά απέναντι σε έναν νέο κιόλας πολιτικό, ο οποίος θα μπορούσε να έχει μια πάρα πολύ καλή πολιτική καριέρα, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ατυχής στιγμή για τον πολιτικό βίο της χώρας, νομίζω. Ακριβώς. Ουσιαστικά είπε για τον Δήμαρχο Αριστοτέλη, τον Χρήστο Πάχτα, έτσι, στο περιθώριο της ομιλίας του στην ΔΕΘ. Το είπε αυτό ο κύριος Καμένος. Φυσικά είχαμε αντιδράσεις και από τα κόμματα, αλλά και από τον κύριο Πάχτα, ο οποίος ανέφερε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Μπορείς να διαβάσεις παρακαλώ πολύ την ανακοίνωση του. Την ανακοίνωσή του, βεβαίως. Ο κύριος Πάχτας λοιπόν στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: η εισαγγελία έκανε το καθήκον της. Από την πλευρά μας είναι αυτονόητη υποχρέωση να καταφύγουμε στον φυσικό δικαστή για την παραδειγματική τιμωρία του κυρίου Καμένου. Προσθέτει μάλιστα ότι δεν νοείται αρχηγός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης να προτρέπει στην ανέρεση της ουσίας της δημοκρατίας, που είναι ο σεβασμός στην νομιμότητα και η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από τον διάλογο. Στην ανακοίνωση του κ. Πάχτας συμπληρώνει επίσης ότι η πρόσκληση πολιτών σε τέλεση αδικήματος αποτελεί πέραν των άλλων τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Αυτές οι συμπεριφορές μας θυμίζουν διαλυτικά φαινόμενα μιας εποχής που δεν μας αξίζει και δεν θέλουμε να ζήσουμε. Απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές οφείλουμε να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή τον αγώνα μας για να πείσουμε ότι ο δρόμος της συνεννόησης και της αρμονικής συνύπαρξης είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική στον τόπο μας. Είναι μια ευθύνη που ως Δημοτική Αρχή έχουμε αναλάβει και θα συνεχίσουμε να την υπηρετούμε με πίστη και αποφασιστικότητα. Καταλήγει ο κύριος Πάχτας στην ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, όπως είπαμε. Εκείνο που ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι ενώ προσπαθούν τα κόμματα να βγάλουν εκτός σκηνικού την εξτρεμιστική ακροδεξιά που έχει προσφάτως διεισδύσει και στη Βουλή, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να προβληθούν μιμούμενοι τέτοιες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Να περάσουμε σε ένα άλλο δυσάρεστο θέμα, εξόχως δυσάρεστο για μένα, που είμαι και λάτρης του μπάσκετ. Χτες είχαμε
Τον αγώνα της Εθνικής. Τον αγώνα της Εθνικής που δεν ικανοποίησε και τόσο τους φιλάθλους. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε να κάνουμε με έναν εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο. Έτσι δεν είναι. Να πάμε στο Γιώργο, έτσι, στην αίθουσα σύνταξης. Ο Γιώργος Σπανουδάκης. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, η Εθνική προσπάθησε χθες με την Κροατία, αυτό είναι αλήθεια. Πήγε το παιχνίδι στη δεύτερη παράταση, εκεί ιτήθηκε με 92-88, 70-70 η κανονική διάρκεια, 77-77 η πρώτη παράταση. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι και στην στο τέλος ιδίως της παράτασης. Με ένα μπάσιμο του Ζήση, δεν τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ακόμη και αν κερδίζαμε, δεν θα γινόταν το σενάριο που θέλαμε. Φυσικά τώρα κάνουμε μια υποθετική κουβέντα, γιατί τα παιχνίδια που ακολούθησαν δεν είχαν την ίδια βαθμολογική σημασία. Για παράδειγμα, οι Ιταλοί κέρδισαν τους Ισπανούς. Αυτό ήταν το δύσκολο που θέλαμε. Αλλά οι Ισπανοί πλέον δεν είχαν τον κίνδυνο του αποκλεισμού, όπως θα είχαν. Και ήταν περισσότερο αδιάφοροι, δηλαδή. Και φυσικά έγινε αυτό που δεν περιμέναμε, γιατί κανείς δεν το έλεγε. Οι Φιλανδοί κέρδισαν τους Σλοβαίνους, ήταν και αυτό βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι. Αλλά εάν είχαμε κερδίσει τους Κροάτες, λόγω αυτού του αποτελέσματος δεν θα προκρινόμαστε, διότι οι Φιλανδοί μας προσπέρασαν στη βαθμολογία. Αν είχαμε κερδίσει, θα είμαστε ισόβαθμοι και φυσικά θα πληρώναμε το γεγονός ότι είχαμε ιτηθεί στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, παρότι έχει ολοκληρωθεί μόλις λίγες ώρες η υποχρέωση της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ. Σήμερα επιστρέφει και η ομάδα στην Ελλάδα. Έχει γίνει λοιπόν μεγάλη κουβέντα. Καταρχήν για τον προπονητή, τον Αντρέα Τρινκέρι, αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Οι πρώτες πληροφορίες από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τον κύριο Βασιλακόπουλο λένε ότι υπάρχει επιθυμία να παραμείνει ο Ιταλός. Είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά του, όχι φυσικά από τα αποτελέσματα, αλλά θεωρούν ότι ένας άνθρωπος, ότι είναι ένας μπασκετάνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εμφυσίσει στην Εθνική το νέο πνεύμα, αυτό που θα πρέπει να μπει σε επόμενες διοργανώσεις. Το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα είναι και η ομορφιά του μπάσκετ. Δηλαδή, άμα το βλέπεις όχι με το φανατισμό του Έλληνα φιλάθλου, αλλά του κάποιου που αγαπάει το άθλημα, νομίζω ότι αυτό, ότι χάθηκε ένα καλάθι, αυτό του Ζήση, που θα μπορούσε να έχει αλλάξει την πορεία του αγώνα, άσχετο με τα άλλα αποτελέσματα, γιατί εκεί είναι μια άλλη κουβέντα. Πάντως ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, όπως ήταν και τα περισσότερα, θα έλεγα, της Εθνικής. Με εξαίρεση αυτό με τη Φιλανδία. Εκτός αυτό με τη Φιλανδία και την Ιταλία, εμένα δεν μ' αρέσανε, γιατί νομίζω ότι δεν παίξαμε με το ίδιο πάθος που παίξαμε χτες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Με τους Ιταλούς το παλέψαμε, φτάσαμε μέχρι το τέλος. Είχαμε σοφαρίσει κιόλας. Δεν τα καταφέραμε στα τελευταία λεπτά. Τους Φιλανδούς χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Και ουσιαστικά όλο αυτό μας πήρε τούμπα και μας έφερε εκτός διοργανώσεων. Τώρα το θέμα είναι, πρώτον, αν η Εθνική θα είναι στο επόμενο με τον μπάσκετ. Βαθμολογικά δεν μπορεί να πάει, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να ήταν στην πρώτη εφτάδα, ναι, που θα πήγαινε στην Ισπανία του χρόνου. Αυτό πώς θα το ξέρουμε, αν θα πάει. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, υπάρχει μια wild card, μια ελευθέρα δηλαδή, την οποία δίνει η Διεθνής Ομοσπονδία. Και τη δίνει. Μπορεί να μας κάνουν τη χάρη. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο. Θα μας κάνει τη χάρη. Ακριβώς, μπορεί να μας κάνει τη χάρη. Θεωρητικά πάντα τη δίνουν σε μια ομάδα η οποία είναι ισχυρή. Και τώρα σε αυτό το δύσκολο δίλημα που θα έχουν, θα είναι σίγουρα η Ελλάδα μία από αυτές. Αλλά θα είναι και η Ρωσία, η οποία επίσης δεν τα πήγε καλά και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Θα είναι και η Τουρκία, η οποία επίσης είναι μία χώρα η οποία έχει δείξει κατά καιρούς ότι έχει διασυνδέσεις. Και μπορεί και αυτή να διεκδικήσει αυτή την ελευθέρα. Δεν σε μία από αυτές τις ομάδες θα δώσουν αυτή τη χάρη, τέλος πάντων, σε μία από αυτές τις ομάδες. Δεν έχουν προσδιορίσει ακόμα, δεν ξέρουμε δηλαδή σε ποια ομάδα θα είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή λίστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει η Διεθνής Ομοσπονδία. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα πότε θα γίνει γνωστή η εκλεκτή τους. Θα δούμε και αν θα είναι εκεί η Εθνική. Είναι βασικό, γιατί αν δεν είναι η Εθνική στο μπάσκετ, ουσιαστικά. Τα επόμενα παιχνίδια για την Εθνική θα είναι στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, του επόμενου Ευρωμπάσκετ, και φυσικά αυτό δημιουργεί μια κουβέντα, διότι πάμε πλέον για ένα Ευρωμπάσκετ το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια, και αυτό δημιουργεί κουβέντα ποιοι από τους παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ θα παραμείνουν μετά το τέλος της διοργάνωσης. Συνηθίζεται αυτό μετά από αποτυχίες να βγαίνουν παίκτες και να λένε ότι σταματάω την Εθνική. Κανείς από τους διεθνείς δεν το είπε αυτό.
Μάλιστα ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι όσο με καλούν εγώ θα είμαι εδώ. Η αλήθεια είναι πάντως ότι κοιτώντας το ρόστερ, και αυτό έριχνα τώρα μια ματιά γιατί θέλω να δω πιο πολύ τις ηλικίες, δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ μεγάλος που να πεις ότι είναι σε απογορευτική ηλικία. Δηλαδή ακόμα και ο Φώτσης, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος, είναι 32 χρονών. Αν σκεφτεί κανείς ότι φτάνουν και παίζουν 36, 37 χρονών, 35, δεν είναι κανείς σε απαγορευτική ηλικία. Οπότε είναι καθαρά θέμα πρώτον του ομοσπονδιακού προπονητή και δεύτερον των ίδιων των αθλητών. Γιώργο, να περάσουμε και λίγο στα Ολυμπιακά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, απόψε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, 10 παρατέταρτο, υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην πρεμιέρα του Champions League. 15η εμφάνιση για τον Ολυμπιακό στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα την οποία την έχουν Σαουδάραβες και ξοδεύουν τα εκατομμύρια σαν ανεφιστήκια. Φέτος δώσανε για πλάκα 45 εκατομμύρια και πήραν τον Καβάνι. Χρήματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να περάσουν απ' έξω, που λέμε, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Φυσικά ο Ολυμπιακός έχει τη δύναμη της έδρας του, το έχει δείξει και στο παρελθόν αυτό. Έχει μία μίνι κατάρα, θα την πούμε, για τις πρεμιέρες που δίνει στο Καραϊσκάκι, καθώς τα δύο τελευταία χρόνια έχει ιτηθεί και από τη Σάλκη και από τη Μαρσέη. Τότε αυτό που είχαν πει όλοι και είχαν δίκιο, ότι η ομάδα ήταν ανέτοιμη, καθώς το Champions League προηγούνταν του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα έχει δώσει κάποια παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, 4 παιχνίδια, οπότε είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έχει δημιουργήσει κάποιες ελπίδες βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας. Έχει τραυματίες, τίποτα, απουσίες? Έχει. Το πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό, θα πάμε και σε απουσίες, το πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό νομίζω αυτή τη φορά είναι το πρόγραμμα, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά τον βοηθούσε να επανέλθει στη συνέχεια, διότι φέτος ξεκινάει με το παιχνίδι με την Παρή στην έδρα του και ακολουθούν δύο εκτός έδρας παιχνίδια με την Άντερλεκτ και με την Μπενφίκα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τελειώσει τον πρώτο γύρο και με 0 βαθμούς, αν τηθεί για παράδειγμα σήμερα από την Παρή και δεν τα καταφέρει εκτός έδρας. Οπότε θα έχει σαφώς ένα πιο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Απουσίες για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν, δεν έχουμε κάποιον τραυματία. Εμείς σας ελπίσουμε ότι θα πάμε καλά, έτσι, και ότι αυτά που είπες δεν ισχύουν. Λέμε τα δεδομένα. Λοιπόν, να πούμε για γρήγορα την δεκάδα, να σας πω πολύ γρήγορα μια πιθανή δεκάδα. Ρομπέρτο κάτω από τα δοκάρια, ο Μανολάς, ο Σιώβας, ο Μανιάτης, ο Χολέμπας, ο Εντιγκά, ο Σάμαρης, Κάμπελ, Φουστέρ, Σαβιόλα και ο Μίτροβλου στην κορυφή της επίθεσης. Φαίνεται ότι θα χωρέσουν και ο Σαβιόλα και ο Μίτροβλου στα πλάνα του Μίτσελ. Φυσικά αυτά θα τα ξέρουμε σε λίγο που θα ανακοινωθεί και επίσημα η δεκάδα από το Μίτσελ. Ακόμα οι παίκτες είναι στο ξενοδοχείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Με αυτά με τα αθλητικά και με την αισιοδοξία ως Ολυμπιακός ότι το βράδυ θα πάει καλά η ομαδάρα, σας αποχαιρετούμε, η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Μητυνάκης και ο τρελός κόσμος αύριο πάλι.